Ο 13χρονος Παύλος είναι ο μικρότερος αδελφός του Στέφανου Τσιτσιπά. Η απάντηση στο ερώτημα ποιο άθλημα θα ακολουθούσε ήταν δεδομένη, ενώ ασφαλώς μετά από κάθε παιχνίδι έχει επικοινωνία με τον Στέφανο για να τον ενημερώσει για την πρόοδό του. Όπως και ο Στέφανος, ο Παύλος επιλέγει την Κρήτη για τα πρώτα του βήματα, ενώ μίλησε στην Κρήτη TV. Το μονό χθες, σήμερα το διπλό, νομίζω ότι το επίπεδο ήταν αρκετά καλό και το ευχαριστηθήκατε. Ναι, ήταν ένα πολύ ωραίο τουρνουά, οι εγκαταστάσεις, το περιβάλλον, ήταν γενικά πολύ ωραία εμπειρία. Είχες ξαναέρθει στην Κρήτη για αγώνες? Ναι, πέρσι και πρόπερσι, αν δεν κάνω λάθος. Στα τείχη, νομίζω, εκεί. Στα εγκαταστάσεις του Ηράκλειου. Ναι. Πώς είδες τα φετινά παιχνίδια? Βέβαια, σήμερα ήταν η ζέστη λίγο περισσότερη και ίσως σας δυσκόλεψε και ο αέρας. Ναι, είχε σχετικά πολύ αέρα και αυτό μας δυσκόλεψε λίγο, αλλά παίξαμε καλά και τα ευχαριστήκαμε. Εχθές πρόλαβες να δεις τον αγώνα του Στέφανου με τον Ναδάλ? Ναι. Είδα... Γιατί είχες το πρωί και εσύ αγώνα. Ναι. Έπαιξε καλά, αλλά ο Ναδάλ έπαιξε καλύτερα και έχασε. Είμαι σίγουρος ότι μιλάτε κάθε μέρα με τον Στέφανο και του λες και εσύ τα δικά σου νέα, πώς πηγαίνουν τα παιχνίδια που παίζεις εδώ. Ναι. Ναι, μιλάμε. Ξέρω ότι σαν μεγάλος αδελφός είναι πολύ κοντά σας, σας βοηθάει, σε συμβουλεύει, σου έχει μάθει και πολλά και για το άθλημα. Ναι. Γενικά μου δίνει συμβουλές για το πώς να παίζω, για το πώς να σκέφτομαι και τέτοια. Έχει φτάσει στο νούμερο 6 τώρα. Πιστεύουμε όλοι στην Ελλάδα ότι θα το δούμε μια μέρα και νούμερο 1. Ελπίζω να γίνει και αυτό. Όμως έχεις άλλον έναν αδελφό, τον Πέτρο, ο οποίος είναι ο μεσαίος. Παίζει και αυτός τένις. Ναι, παίζει και αυτός τώρα στο Ηράκλειο, στη Χερσόνησο, είναι καλός. Αυτές τις μέρες. Ναι. Ο Πέτρος σε τι επίπεδο είναι? Πιστεύεις ότι θα τον δούμε και αυτόν πάει ψηλότερα? Το λέω επειδή είναι μεγαλύτερος από σένα. Δεν ξέρω. Ξέρετε πώς θα θελήσει να το κάνει και ελπίζω να το δω και αυτόν στην κορφή. Εσύ, Παύλο, είσαι τώρα 13 ετών. Πού θέλεις να φτάσεις? Κάνεις όνειρα να πετύχεις όσα πέτυχε ο Στέφανος? Πιστεύεις ότι είναι δύσκολο να φτάσεις εκεί που έφτασε ο Στέφανος? Πώς το βλέπεις τον εαυτό σου? Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερό μου και ελπίζω να φτάσω κι εγώ στην κορυφή. Να σου το ευχηθούμε πάρα πολύ. Και βέβαια θέλεις να σπουδάσεις, φαντάζομαι, και κάτι, έτσι? Είσαι τώρα μαθητής γυμνασίου. Ναι, θέλω. Στη γυμναστική ακαδημία.